Εντοπίστηκε σκάφος που μετέφερε λαθρομετανάστες από φορτηγό πλοίο σημαίας Φιλιππίνων. Έγινε η διάσωση και εν συνεχεία ήταν 95 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου. Εν συνεχεία το σκάφος στο φορτηγό πλοίο μήκους 180 μέτρων αποφασίστηκε να έρθει στο λιμάνι Καλαμάτας. Η υπηρεσία μας κινητοποιήθηκε όπως και οι τοπικές αρχές. Θα φιλοξενηθούν στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή οτιδήποτε άλλο. Φιλικοί είναι. Στην αρχή διστρόπησαν, δεν θέλουν να βγουν στην Ελλάδα, θέλουν να πάνε στην Ιταλία. Τελικά πίστησαν να βγουν στην Ελλάδα, στην Καλαμάτα. Πόσα άτομα είναι και από ποιες χώρες? Είναι 41 άτομα, είναι από τη Σομαλία, από το Αφγανιστάν, Ερυθρέα και Αίγυπτο. Σύνθεση άντρες γυναίκες? 37 άντρες, 3 γυναίκες και ένα παιδί. Ναι, από χθες το βράδυ είχαμε αυτή την ενημέρωση ότι θα προσεγγίσει ένα επιβατικό πλοίο με 41 μετανάστες, πρόσφυγες. Υπήρξε ένα συντονισμός με τον κύριο Δήμαρχο και με τον Λιμενάρχη. Είμαστε έτοιμοι, ξέραμε ότι το πρωί, νωρίς μάλλον το πρωί, είχαμε αυτή την ειδοποίηση ότι θα φτάσουν. Τελικώς βλέπετε ότι έφτασαν αυτή τη στιγμή. Εμείς ως Περιφερειακή Ενότητα έχουμε διαθέσει όποια συνδρομή είχαμε και μπορούσαμε, δηλαδή στρώματα, κουβέρτες, σεντόνια. Η υπεύθυνη, η Διευθύντρια της Υγείας και Κλινικής Μέρημνας είναι από το πρωί στον χώρο του λιμανιού προκειμένου να δουν τα θέματα υγείας σε πρώτη εκτίμηση των ανθρώπων αυτών. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Ήδη έχουμε φέρει και αρκετά ήδη τρόφιμα πρώτης ανάγκης για σήμερα, όπως και συνδρομή σε υγειονομικό υλικό που απαιτείται. Ξέρετε ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρχε αυτή η κινητοποίηση της Περιφέρειας Πελοποννήσου με όλους τους φορείς, προκειμένου να υπάρξει μια συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας. Άρα, σε αυτό το επίπεδο έχουμε αρκετή υλική συνδρομή να παράσχουμε. Οπότε βλέπετε όλα κλείνουν ομαλά. Εμείς συμμετέχουμε λοιπόν με τη Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας, με το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας. Και δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο θέμα. Γνωρίζουμε τη διαδικασία που θα ακολουθεί από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα των αρχών. Η διαδικασία είναι η διαδικασία καταγραφής. Να δούμε αν είναι σε ποια κατηγορία ανήκουν. Αν είναι πρόσφυγες, μετανάστες, από θεία άσυλο κτλ. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Η εικόνα γενικότερα της υγείας όσο είναι καλά, είναι ταλαιπωρημένη? Όχι, είναι σχετικά καλά. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι 11 Αιθίωπες, 6 Αιγύπτιοι, ένας από το Σουδάν και 23 Σομαλοί. Αυτή είναι η καταγραφή που έχουμε μέχρι στιγμής. Θα ακολουθήσουν τα περαιτέρω.